Μια ανάλυση για διάφορα θέματα. Πρώτα θέλω να πω ότι οι δύο λαοί μας και οι δύο χώρες μας είναι κάτι περισσότερο από σύμμαχοι. Όχι γιατί πολεμούν μαζί, στην ιστορία, πάντα για ευγενή σκοπό, αλλά υποστηρίζουν τις ίδιες αξίες, όπως ελευθερία, δημοκρατία και ανεξαρτησία. Έτσι, χαίρομαι που είμαι εδώ. Όσον αφορά την οικονομία, ναι, έχουμε περάσει δύσκολα. Οι θυσίες από τον ελληνικό λαό που κάνει ο ελληνικός λαός είναι τεράστιες, αλλά δεν θα γίνουν εισμάτιν, γιατί προτεραιότητα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη. Φυσικά θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει όσον αφορά τις δομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά η έμφαση πρέπει να είναι στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους, γιατί όπως είπα στον Πρόεδρο, στην Ελλάδα η ανεργία των νέων έφτασε το απίστευτο νούμερο του 60%. Και ο ελληνικός λαός έχει θυσιάσει πάνω από το 25% του ΑΕΠ τα τελευταία 4 χρόνια. Εξ ορισμού λοιπόν η έμφαση είναι στην ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά αυτό που επίσης θέλω να πω είναι ότι εάν η Ελλάδα πετύχει, και θα πετύχει η Ελλάδα, η επιτυχία μας θα είναι και ευρωπαϊκή επιτυχία. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη πλευρά προσπαθούμε να κάνουμε όσο περισσότερα για να σταθεροποιήσουμε ένα αποσταθεροποιημένο περιβάλλον στο οποίο εμείς ζούμε. Πιστεύω ότι η περιοχή έχει πολλά προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσο περισσότερα μπορούμε και με την συνεργασία αυτή που έχουμε στους τομείς που περιγράψατε, ευρισκόμενοι πάντα ως υπέρμαχοι του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα γύρω. Πιστεύω ότι τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την παράνομη μετανάστευση, με εσωτερικές αναταραχές σε διάφορες χώρες και ακόμη δυστυχώς το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλα περιθώρια συνεργασίας που μπορούμε να έχουμε για να λύσουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά τα προβλήματα, περιλαμβανομένου, όπως είπατε, και του Κυπριακού, το οποίο πρόβλημα μετά τις νέες προτάσεις ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας, εφόσον βέβαια, όπως είπα, παραμένουμε προσιλωμένοι στη διεθνή νομιμότητα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είπα στον Πρόεδρο ότι βρήκαμε με τεράστια ενεργειακά αποθέματα στην ευρύτερη περιοχή Κυπρός, και η Ελλάδα μπορούν να ενωθούν σε αυτές, στο χειρισμό αυτών των θεμάτων, ώστε να ικανοποιήσουν την ευρωπαϊκή ζήτηση, ιδιαίτερα στο αέριο. Και επίσης είπα στον Πρόεδρο ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πρώτο εξάμηνο, το επόμενο έτος, ώστε μαζί με την Ιταλική Προεδρία που θα ακολουθήσει να ολοκληρωθεί η συμφωνία ελευθερού εμπορίου, η εταιρική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες οι εμπορικές τους σχέσεις αντιστοιχούν στο 50% του παγκόσμιου ΕΠ, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για την Ευρώπη, να φιλελευθερωποιήσει αυτή την δυνατότητα και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για όλους. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για την νεολαία, γιατί οτιδήποτε κάνουμε έχει να κάνει με τη νέα γενιά. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο πρόεδρος Ομπάμα παραπέμπει σε επόμενη συνέντευξη τύπου που θα δώσει, και εκεί θα αναφερθεί ίσως στις ερωτήσεις που του έκαναν οι δημοσιογράφοι. Αλλά δεν ακούστηκαν καλά.